Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον οικονομολόγο από το περιοδικό Traders, τον κύριο Γιάννη Κανταρτζή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κανταρτζή. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, σας καθυστερήσαμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι η επικαιρότητα τρέχει και οι εξελίξεις είναι πολλές και σημαντικές μετά και την εμπλοκή που φαίνεται να υπάρχει στην υπόθεση της Βιοχάλκο. Θα σας ζητήσω να εστιάσουμε την προσοχή μας κατευθείαν στις αγορές του εξωτερικού και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για την στάση αναμονής, την οποία υποχρεωνόμαστε όλοι να μπούμε εν ώψη και των διαβουλεύσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία. Οι αγορές σήμερα είναι σε πτώση, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αναρωτιέμαι αν θεωρείτε ότι όσο αναμένουμε τις εξελίξεις στη Γερμανία, θα έχουμε και μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις ευρωπαϊκές αγορές ή όχι. Πιστεύω θα έχουμε τουλάχιστον έλλειψη κατεύθυνση. Γι' αυτό είμαι σχεδόν βέβαιος. Μεγαλύτερη μεταβλητότητα όχι απαραίτητα, διότι δεν θα υπάρχει ούτε ένα αρκετά άσχημο, ούτε ένα αρκετά καλό νέο για να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Η μεταβλητότητα θα επέλθει όταν διασπαστεί κάποιο από τα δύο επίπεδα, είτε προς τα χαμηλά είτε προς τα υψηλά, και πιστεύω θα είναι αρκετά έντονη. Συνεχίζω να πιστεύω και είμαι από αυτούς που είναι οπαδοί της ανωδικής αντίδρασης και συνέχισης της τάσης που έχουν πάρει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λίγο περισσότερο από τα αμερικάνικα. Νομίζω ότι θα τελειώσουν όλα αισίως και εκτιμώ αυτό βλέποντας το διάγραμμα ιδίως των δίκτυων αναφοράς της Ευρώπης, των DAX, ότι οι 8.600 μονάδες καλά κρατούν ακόμα. Είναι το σημείο κλειδί το οποίο πρέπει να κρατήσει ο γερμανικός δείκτης για να μπορέσουμε να πάμε υψηλότερα. Ο τζίρος δεν είναι τόσο πτωτικός όσο θα θέλαμε για να δούμε μια συσσόρευση σε αυτά τα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές σας, νομίζω ότι συνεχίζει το θετικό momentum. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας προς το παρόν και περιμένουμε να πάρουμε ένα έναυσμα από το μακροοικονομικό επίπεδο για να πάρει μια κατεύθυνση. Λοιπόν, το έναυσμα αυτό το περιμένουμε. Αντίστοιχα όμως για τις ασιατικές αγορές έχει έρθει και εκεί θα ήθελα να σταθούμε με την άδειά σας για το επόμενο σχόλιο. Έχει να κάνει με τα καλά μεγέθη που δημοσιοποιούνται αναφορικά με την πορεία της κινέζικης οικονομίας και αναρωτιέμαι και εκεί αν εσείς συστρατεύεστε με τους συναδέλφους σας που είναι αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας στην Κίνα και την Ασία γενικότερα ή αν αντιθέτως και εκεί βλέπετε μια φούσκα που ενδέχεται να σπάσει, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη που διατυπώνεται. Όχι, εγώ θα συστρατευτώ με τους συναδέλφους που είναι γενικά bullish, όπως λέμε στη δική μας γλώσσα, δηλαδή έχω θετικό momentum για τις αγορές και όπως καταλαβαίνετε η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει τις αγορές σε μια αρένα η οποία είναι αλληλοσυνδεόνται, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι η Κίνα πλέον θα μπορεί να κινηθεί μόνη της προς υψηλότερα επίπεδα. Εκτιμώ λοιπόν ότι ναι, είναι πολύ καλά τα στοιχεία της, αν και έχουμε δει αρκετά ευμετάβλητα αυτά τα μακροοικονομικά δεδομένα που έρχονται από εκεί, αλλά εκτιμώ ότι κοιτούν πολύ πολύ κοντά την πορεία του Dow. Η πορεία του Dow λοιπόν είναι λιγάκι στις 15.273 κλείσιμο χθες. Είναι λιγάκι ενισχυτική, θα περιμέναμε να κρατήσει τις 15.500 πιο εύκολα και νομίζω ότι τα μάτια της Κίνας είναι πάνω στον Dow. Ενδεχομένως να βρούμε και κάποιες αντιδράσεις στην διόρθωση πιο πολύ, επειδή ο Dow δεν δίνει τόσο σημάδια ανόδου. Λοιπόν, πάμε και στον Dow Jones, αφού τον αναφέρατε. Πάμε στη Wall Street. Εκεί μιλήσαμε και για το χθεσινό κλείσιμο. Θα ήθελα να έχω το σχόλιο σας, με δεδομένο ότι όσο πλησιάζουμε προς τον Οκτώβρη και με τα σχόλια και τις τοποθετήσεις και τις διαρροές από τους κόλπους της Fed να διαμηνύουν ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει άμεσα, σταδιακά βεβαίως, ο περιορισμός της πολιτικής νομισματικής χαλάρωσης. Εκεί αρκετοί είναι που εκφράζουν και επιφυλάξεις για το πώς θα αντιδράσει η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, που τα πάει εξαιρετικά καλά βεβαίως αυτήν την τελευταία χρονική περίοδο. Σωστά, αλλά ξέρετε, πολλοί βλέπουν το δέντρο και δεν μπορούν να δουν το δάσος. Και νομίζω το δέντρο είναι όλη αυτή η παραφιλολογία περί της νομισματικής χαλάρωσης ή όχι. Πάμε Αμερική. Λοιπόν στο δάσος, κύριε Κανταρτζή, τι θα έπρεπε να εξετάζουμε. Νομίζω, κοιτάξτε, υπάρχουν βέβαια δύο σχολές, ας το πω, παρακολούθησης των αγορών. Η μία είναι όντως αυτή όπου κοιτάμε τα νέα τα οποία αλλάζουν άρδιν. Και η άλλη είναι αυτή που κοιτάμε τα διαγράμματα, διότι πιστεύουμε ότι προεξοφλούνται όλα και αποτυπώνονται πάνω στο διάγραμμα. Εγώ είμαι της δεύτερης σχολής, όπως έχετε καταλάβει, και εκτιμώ ότι όλα αυτά τα νέα έχουν σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί. Εξάλλου, είμαι και οπαδός της θεωρίας ότι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείς τα νέα είναι να τα αγνοήσεις παντελώς. Λοιπόν, το δάσος είναι πάνω σε μια θετική εικόνα.
εκτιμώ ότι όλα τα χρηματιστήρια, καθώς αλληλοσυνδέονται, έχουν μια θετική εικόνα. Η μόνη περίπτωση να πάμε σε διαφορετικές κινήσεις που θα οδηγήσει σε αλλαγή της τάσης σε bearish, όπως λέμε, θα είναι η πτώση σε σημεία κλειδιά, όπως είναι του Dow το προηγούμενο υψηλό πριν από δύο εβδομάδες, και το αντίστοιχο στην Ευρώπη του DAX 8.555. Προφανώς δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Εκτιμώ όμως ότι οι πιθανότητες προς ανωδική συνέχιση είναι περισσότερες από ότι μια αντιστροφή στη στάση. Και εμπιστεύεστε τα διαγράμματα, κύριε Καταρτζή, ακόμη και όταν οι δείκτες βρίσκονται σε έδαφος, όπως οι συναδελφοί σας το χαρακτηρίζουν, αχαρτογράφητο? Μα βεβαίως, αυτό είναι, ξέρετε, το πιο δύσκολο στα χρηματιστήρια. Δεν είναι αυτά, όπως έχουμε πει, που πέφτουν πολύ και είναι εύκολο να πιάσει τον πάτο ή περισσότερο πιθανό να βρει τον πάτο, αλλά αυτά που ανεβαίνουν συνέχεια. Είναι αχαρτογράφητο λοιπόν. Άρα λοιπόν τα διαγράμματα μαζί με τους δείκτες, διότι συνομολογούν οι δείκτες με τα διαγράμματα και τους σχηματισμούς, ότι οι πιθανότητες είναι να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Και όχι να ακούμε από τη μια μέρα στην άλλη τις αλλαγές στην πολιτική της Fed, όχι, τα οποία κατά αυτούς είναι ήδη προδιαγεγραμμένα. Φαντάζομαι ότι έχουν διαρρεύσει ήδη σε κάποιους κύκλους. Εγώ λοιπόν θα ακολουθήσω πιστά αυτά που λένε τα διαγράμματα και θα σας πω ότι οι θέσεις οι οποίες θα έπρεπε να συντηρούνταν αυτή τη στιγμή είναι ανωδικές, με stop loss τα οποία είναι στα προηγούμενα υψηλά. Μας έχει ακολουθήσει αυτή η στρατηγική τους τελευταίους μήνες. Δόξα τω Θεώ, έχει βγει σωστή. Νομίζω ότι όταν αλλάξει θα είμαστε πρώτοι που θα βγούμε και θα σας το πούμε. Ή από τους πρώτους. Κύριε Καταρτζή, θυμίστε μας και λίγο, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θυμίστε μας και αυτό το εκπαιδευτικό παιχνίδι που τρέχει με πρωτοβουλία του περιοδικού Traders για τους τηλεθεατές μας που ενδέχεται να ενδιαφέρονται. Ναι, βγάζουμε το καινούργιο τεύχος τώρα του περιοδικού Οκτωβρίου σε τρεις μέρες. Όσοι φίλοι μπορούν να το παρακολουθήσουν online, προφανώς δωρεάν. Και το παιχνίδι είναι μέσω μιας πλατφόρμας που ονομάζεται traderfox.gr, σε μια ξεχωριστή ιστοσελίδα, με δωρεάν συμμετοχή, όπου μπορούν σε μια demo πλατφόρμα να κάνουν τις κινήσεις τους και να ενδεχομένως να κερδίσουν το διαγωνισμό που υπάρχουν και δώρα, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μάθουν πώς χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση, ενδεχομένως ρωτώντας και εμάς μέσω της στήλη ρωτήστε τον ειδικό στην ιστοσελίδα μας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δουν όλοι. Γιατί όχι. Κύριε Καταρτζή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.